όλοι μαζί. Βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα πριν από τον γκάλα. Που σημαίνει ότι βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα πριν από μια πολύ μεγάλη νικήτρια η οποία θα κερδίσει 2.500 ευρώ. Βρισκόμαστε και ένα βήμα από την επόμενη αποχώρηση. Δεν θέλω όμως να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα σήμερα μέρα που είναι. Είμαστε εδώ στον Sky, είναι απόγευμα και τώρα θα υποδεχτούμε την κριτική επιτροπή που φταίει για όλα. Ο κύριος Δημήτρης Κουλός. Όχι, δεν σκίζει σήμερα. Γιατί? Το σατέν του σεζ, που σημαίνει σατέν και από τις δύο όψεις, μπορεί να είναι και πολυέστερ. Όχι, ρε φίλε, το άκουσα λάθος αυτό. Ναι, δηλαδή άλλο η ποιότητα, άλλο το είδος του υφάσματος. Να σου πω. Το είδος του υφάσματος είναι σατέν του σεζ. Α, μάλιστα. Πάντως ξέρω σίγουρα το σουά σουβάζ. Είναι άλλο, από άλλο. Εντελώς. Είναι το μεταξωτό, το άγριο, δεν είναι αυτό. Ναι, ναι, ο ταυτάς. Το ξέρω, ναι. Δεν είναι ταυτάς. Είναι σαν ταυτάς. Είναι σαν ταυτάς. Μπράβο, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις, με βοηθάς ιδιαίτερα. Και νομίζω ότι βοηθάς και βοηθάτε και τα κορίτσια μας πάρα πολύ. Για να δούμε τι έχουν καταφέρει σήμερα. Πάμε για την πρώτη πασαρέλα. Έχετε μοιράσει τις μέρες που ηλεκτρίζετε το μαλλί σας με την κολλητή. Ηλεκτρίζετε το δηλαδή, μαλλί. Όταν ηλεκτρίζετε το μαλλί της Ειρήνης, λες όχι, εμένα θα κάτσει καλά. Και μετά όταν της Ειρήνης δεν ηλεκτρίζεται, ηλεκτρίζεται το δικό σου. Είναι και η ταλαιπωρία που περνάνε, όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια, φυσικά. Είσαι καλά. Καλά είμαι, ναι. Καλά. Είσαι καλύτερα.
Καλύτερα είμαι. Όχι, στο προηγούμενο επεισόδιο δεν ήσουν για πάρα πολύ καλά, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, και θα ήθελα να ζητήσω ένα συγγνώμη. Ήμουνα ψυχολογικά πολύ φορτισμένη και αντίδρασα λάθος. Με συγχωρείτε όλοι. Ωραία. Πάμε τώρα. Ναι. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Το αφήνουμε. Και πάμε στα επόμενα. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, πηγαίνω με τον σύντροφό μου να δούμε stand-up comedy και να πιούμε και ένα κρασί. Είναι βράδυ. Stand-up comedy. Λοιπόν, βγάζω τώρα να μην δείτε καλύτερα και να πω ότι η φουστίτσα αυτή είναι μαντήλι, είναι ένα από αυτά τα crafts μου. Αυτά. Εντάξει λοιπόν, Νικόλ. Ναι. Για πάμε, κορίτσια. Όταν πρωτοήρθε η Ειρήνη εδώ πέρα, 4-4-4-4 ξαφνικά άρχισε εσύ τον Άσο και τώρα δες που έχουμε φτάσει. Η κολλητή να μας βάζει 2. Γιατί φιλενάδα. Όχι, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, κολλητή, άκου να σε πω. Μου αρέσει, είναι ένας πολύ όμορφος συνδυασμός χρωμάτων. Ναι. Ωραίο το ροζ και το κόκκινο. Αλλά μέχρι εκεί νομίζω. Δεν με έπεισες να βάλω το 3. Okay. Ναι. Αυτό. Κατά τα άλλα είναι ωραίο χρωματικά. Ευχαριστώ. Και ανοιξιάτικο. Ευχαριστώ, και ναι. Και το ροζ σου πάει. Ευχαριστώ πολύ. Νικόλ μου είναι 1,9. Ο μέσος όρος πηγαίνει στους κριτές. Ωραία, ναι. Γεια σας. Και ξεκινάω στέλιος μου. Καλώ στην μια καινούργια μέρα στο Μαστέρι Ροξ. Καινούργια μέρα. Ναι. Να δούμε τι θα μας φέρει. Είναι νωρίς ακόμα. Ωραία παπούτσια. Ευχαριστώ. Γέγινα λίγο στο πλάι. Ωραία σου είναι. Από τα πιο ωραία που έχεις φέρει. Ευχαριστώ πολύ. Και πάνε και πάρα πολύ με αυτή τη τσάντα. Mm. Πολύ ωραίο συνδυασμό. Αυτά τα είχες, τα πήρες τώρα. Τα είχα. Το βλέπω να έρχεται. Ποιο? Και εσύ ξέρεις, Τέλειο μου, πες λύσεις. Πολύ ωραία, πάνε πολύ με αυτή τη τσάντα. Όχι, θα σου πω, άκουσε με. Αυτά. Όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα σου μου αρέσει σήμερα. Είναι πολύ ισορροπημένα τα χρώματα. Είναι πολύ ωραίο το μήκος του σακακιού σε σχέση με τα από μέσα. Και είναι από τα πιο ωραία look που έχεις φέρει. Από την άλλη, δεν μπορώ να σου πω ότι εντυπωσιάζομαι. Είναι πολύ ωραίο σε σχέση με τις εικόνες που έχεις φέρει τελευταία. Ναι. Που δεν ήταν ωραίες. Οπότε είναι σαν να βλέπω την εικόνα ξανά να έρχεται στο παιχνίδι και να μας δείχνει κάτι ενδιαφέρον. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η τσάντα με το σακάκι, πέρα από το χρώμα, έχουν μια διαφωνία σαν στυλ. Εποχές. Σαν στυλ. Σαν στυλ. Ναι, ναι. Είναι πιο αστικό το σακάκι. Το φοβόμουν. Η τσάντα είναι πιο resort, όπως και η φούστα. Το σακάκι με το πουκάμισο είναι... Πιο καλοκαιρινό, αν ξέρω. Έχει αστοχίες, αλλά είναι ένα ok look που δείχνει μια προσπάθεια περισσότερη από τις άλλες μέρες. Εντάξει? Ναι. 2. Ευχαριστώ. Ηλιάνα. Νικόλ μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σημερινό σου look. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο το να συνδυάσεις όλα αυτά τα χρώματα, όλα αυτά τα υφάσματα, prints, φτερά, κόκκινα, πορτοκαλιά, φούξια. Νομίζω ότι έχεις κάνει τρομερή προσπάθεια. Συμφωνώ με το Στέλιο ότι δεν είναι 100% επιτυχημένη, αλλά έχεις μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και την έχεις εκτελέσει αρκετά καλά, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Mm-hmm. Μου αρέσει το πουκάμισο με αυτή τη φούστα, μου αρέσει που έχεις βάλει πορτοκαλί ζώνη για να το συνδέσεις, γιατί έρχεται πολύ ωραία και ομοιόμορφα και πέφτει, και όπως σκουραίνουν τα χρώματα, καταλήγουν σε κόκκινα παπούτσια. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Είναι ένα look γενικά που σου πάει πάρα πολύ και τα χρώματα αυτά. Είναι και λίγο... τα μήκη. Και τα μήκη και όλα. Σου κάθεται πάρα πολύ σωστά. Μ' αρέσει και η ιδέα με το μαντήλι, με τη φούστα. Γενικά η βάση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αστοχίες πολλές, αλλά είναι ωραία προσπάθεια. 2. Δημήτρη. Κάθε φορά που προσπαθείς με τα μαντήλια, σου πάει καλά. Mm. Έτσι, δεν είναι και την προηγούμενη φορά. Η εμφάνιση δική σου σημερινή μπορεί να, στο δικό σου μυαλό, ινσταγραμικά να μην είναι τόσο δυνατή σαν τη χθεσινή, αλλά είναι πιο σωστή και πιο κομψή στιλιστικά. Ναι. Είναι πολύ ωραία τα χρώματα επάνω σου. Το πάνε πάρα είναι πολύ, είσαι πολύ γλυκιά. Είναι και τα χρώματα που σε γλυκαίνουν ακόμα περισσότερο. Και δεν θα σου βάλω γλυκό ένα, μην αγχώνεσαι. Απλά να σου πω ότι μην μπερδεύεις την πραγματική στιλιστική ζωή με το Instagram ή το TikTok, ξέρω εγώ, που κάνετε πολλές φορές. Έχει κάποια διαφορά. Ναι.
2. Ευχαριστώ. Νικόλ, με 7,9 είναι τελική βαθμολογία, μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα μπορούσε να είναι το στυλ με το οποίο είχες έλθει αρχικά, απλώς ναι, με τα χρώματα της καινούργιας Εμιλίας. Τώρα έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα σε άλλο επίπεδο. Πράσινο και αυτό. Σε άλλο επίπεδο έχουμε πάει και πού αλλού έχουμε πάει σήμερα. Εγώ είμαι σε μια κρουαζιέρα, σε ένα πλοίο λοιπόν, και κατεβαίνω κάτω να φάω με τους γονείς μου, να κάνουμε μια βόλτα στο πλοίο μέσα, αυτά. Τώρα μέσα στο πλοίο θα είστε ή έξω το πλοίο θα είστε? Όχι, όχι, μέσα στο πλοίο. Μέσα στο πλοίο. Ναι, είναι από αυτά τα μεγάλα, δεν έχω πάει εγώ ποτέ. Αλλά κρουαζιερόπλια που τα ναι, λένε δηλαδή. Κρουαζιερόπλια τα λένε σίγουρα. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, η Εμιλία είναι σε κρουαζιερόπλιο. Θα φάει με τη μαμά και τον μπαμπά. Και εσείς θα βαθμολογήσετε. Τι ώρα θα τρώνε. Πάμε σε Χριστιανά που έχει βάλει 2. Λοιπόν, κοίτα η εικόνα σου. Μου φαίνεται κάπως περίεργη, δηλαδή θα την έβλεπα σε ένα άτομο που είναι χρόνια στο χώρο της μόδας. Τώρα αν σε έβλεπα στο δρόμο, θα σε κοίταγα, αλλά δεν ξέρω αν μ' αρέσει αυτό που βλέπω ή όχι. Okay. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ότι είναι... Μου φαίνεται κάπως περίεργη στα μάτια μου. Προκαλείς τις εντυπώσεις, αλλά δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό. Θεωρώ πως δεν μ' αρέσει, γι' αυτό και το 2. Okay. Και γιατί να είναι μια εικόνα που είναι κάποιου χρόνια στο χώρο της μόδας? Δεν ξέρω πως να το περιγράψω, μου φαίνεται λίγο kitsch η εικόνα σου. Μπορεί και να κάνω λάθος. Ναι, όμως αυτό που λες έχει τη αντίθεση ότι είναι ενός ανθρώπου γιατί που είναι χρόνια στη... Γιατί αν ο άλλος είναι το στυλ, μπορεί να ο άλλος όντως να ντύνεται έτσι. Εσύ... Εντάξει, μας έχεις δείξει πολύ πιο ωραία looks, θεωρώ, από αυτό. Δεν ξέρω αν είναι Εμιλή αυτό ή όχι. Δεν ξέρω. Φάσκεις και αντιφάσκεις λίγο. Γιατί μου λες ότι είναι μια εικόνα που θα μπορούσε να είναι ενός ανθρώπου που είναι χρόνια στη μόδα. Θα καταλάβει ότι γνωρίζει. Το λόγο που το έκανε. Και μετά μου λες ότι είναι kids. Δηλαδή αυτά τα δύο δεν είναι. Εντάξει, θα καταλάβει το μαζί. Λόγο. Πάνω σου δεν καταλαβαίνω το λόγο που έκανες αυτή την εικόνα. Δεν okay. Μ' αρέσει σε εσένα. Δεν μ' αρέσει. Ναι, οκ. Okay. Αυτό το ακούω ότι δεν σ' αρέσει. Ναι. Αυτό. 2,4 είναι ο μέσος όρος από τα κορίτσια. Μπορείς να πας στην Κριτική Επιτροπή. Ευχαριστώ. Και θα ξεκινήσει τι να κριτικείς αυτό το κορίτσι στο κρουαζιερόπλιο η Ηλιάνα. Γεια σου, Εμιλία. Γεια σας. Βγάλε λίγο το καπέλο να σε δούμε. Μπορείς. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς στέκει. Για άνοιξε λίγο, βγάλε να δούμε το μπουφάν σου στο μέσα. Να το δούμε λίγο έτσι. Γιατί δεν θα έχω... Αυτό είναι, ας πούμε. Ωραία. Κοίταξε, εμένα σε γενικές γραμμές μου αρέσει η εικόνα σου. Μου αρέσει πάρα πολύ η φούστα, συνδυασμό με τα χρώματα αυτά, το τζάκετ και την μπλούζα και τα βραχιόλια που έχεις βάλει. Επιτέλους βραχιόλια, κοσμήματα, αξεσουάρ κτλ. Το τσαντάκι, okay. Το έχω ξαναβάλει. Το χρώμα... Τσαντάκι. Δεν το θυμάμαι, θα έχει περάσει καιρός, οπότε καλή επιλογή που έχεις αφήσει να περάσει καιρός και να το φέρεις σήμερα. Είναι ωραίο, είναι ένα basic χρώμα κτλ. Η διαφωνία μου είναι στις μπότες. Δηλαδή στο κρουαζιερόπλοιο. Είπες, πάω διακοπές κρουαζιέρα. Ας πάρω την κροκό, την πράσινη, την μπότα μαζί μου. Θα μου χρειαστεί. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να βάλεις άλλα παπούτσια. Να ήταν καλοκαιρινά, να ήταν πέδιλα, να ήταν σανδάλια, να είχαν τα κούνια. Α, Δεκέμβρη πάω. Α, Δεκέμβρη. Ναι. Βεβαίως. Τι πάει αυτό έτσι, τώρα. Έτσι. Γι' αυτό δεν έφυγε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεκέμβρη στην Καραϊβική όμως. Και το κόκκινο. Δεκέμβρη Καραϊβική. Μα πραγματικά νόμιζα θα πάει πικνίκ κάπου τώρα το Πάσχα. Όταν την έβλεπα και λέω τι ωραίο look για πικνίκ. Γιατί δεν πήρε μια μεγάλη τσάντα.
και βρέθηκε να είναι τα Χριστούγεννα στο καράβι. Μου αρέσει πάρα πολύ η βάση του look. Θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνη ιδέα τα πράγματα, οι υφές που έχει συνδυάσει και τα χρώματα, γιατί η θερμότητα που έχει το jacket βοηθάει πάρα πολύ στη γυαλάδα που έχει να την κατεβάσει και να μην γίνει τόσο πολύ έντονο και να κάνει τεράστια έτσι αντίθεση, όχι με τον ωραίο τρόπο, με την πράσινη φούστα. Και αυτό το καπέλο θα το ήθελα σε άλλο χρώμα και χωρίς τα στράς. Και τώρα τι θα κάνεις, δηλαδή, βαθμολογικά εσύ? Μα να σου πω κάτι, είναι αυτό που φέρνετε κάποια look, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει και με αυτές τις μπότες. Και λέτε κάτι κουλαμάρες και καταστρέφετε μόνοι σας κάτι πάρα πολύ ωραία κομμάτια και ωραία σύνολα. Καλά, εντάξει, τώρα έχεις χάσει από αυτό το μπέρδεμα. Θα σου βάλω 3. Εντάξει. Α, είσαι και χαρούμενη. Εγώ νομίζω ένα. Κάνε ένα πάρτι εσωτερικό πρώτα και μετά ξανά έλα μαζί μας. Είναι πάρα πολύ αυτό το look. Πάρα πολύ είναι αυτό το look για να το έχεις πάρει στα αστεία. Και ευτυχώς που έχω βάλει βαθμολογία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Δημήτρη. Φοβήθηκα λίγο γι' αυτό. Εμιλία μου, μερικές φορές τα ρούχα είναι και ο τρόπος που τα πουλάμε, σε εισαγωγικά τα πουλάμε, και είναι το συνέστημα που έχουμε εκείνη τη στιγμή και τα πόσο ασφαλείς νιώθουμε και έχουμε αυτοπεποίθηση για αυτό που είμαστε. Εσύ αυτόν τον αέρα τον έχεις χάσει και σήμερα. Ήρθες με ένα πολύ ωραίο look, πολύ ωραία εμφάνιση, αλλά αισθάνεσαι άβολα. Και αν ήσουν η Ειρήνη θα το καταλάβαινα, θα ήσουν χαρούμενη. Αλλά εσύ είσαι η Εμιλία και το άβολο δεν σε κολακεύει και δεν σου αρέσει εσένα. Θα έπρεπε να είσαι η Εμιλία που γνωρίσαμε στην αρχή, που αυτή την εμφάνιση, αυτό το outfit θα μας το πούλεγε πάρα πάρα πολύ. Και τώρα ξαφνικά ήρθες και είναι μέσα σου σαν να μας λες ότι αυτό εγώ ήρθα να πάρω ένα και να πω ευχαριστώ και να πάω να κάτσω. Γιατί? Ναι. Μπορεί να έχω άδικο. Εγώ αυτό βλέπω. Όχι, είναι αυτό. Είναι αυτό. Γιατί? Εντάξει, είναι σε έχουμε ευνουχίσει εμείς? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι απλά η διάθεσή μου ίσως αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω, ίσως έχω πέσει λίγο ψυχολογικά, αλλά θέλω να το βρω, διότι θα αν το δεν βρεις, το βρω, εγώ είμαι σίγουρος. Θα είμαι εγώ αυτή που θα αποχωρήσω από εδώ μόνη μου. Πάμε τώρα στα ρούχα και το στυλ. Το στυλ είναι η γυναίκα που τα φοράει. Και εσύ είσαι μια γυναίκα που ήρθες εδώ, κατάλαβες, και ό,τι φόραγες φαινόταν λες και ήταν, ας ήταν σχεδιαστή, ας ήταν fast fashion, εσύ το έκανες πανάκριβο μόνη σου. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπερδεύτηκες τόσο πολύ και με εσένα που είπες ξαφνικά Χριστούγεννα, γιατί δεν το σκέφτηκες καν. Σε καταλαβαίνω. Αλλά σύνηλθε, γιατί είναι πολύ ωραίες οι εικόνες μας έχεις φέρει και θέλω να τις ξαναδώ. Λοιπόν, για να πάρει τα πάνω, δεις, θα σου βάλω ένα 3. Αλήθεια σου λέω. Όχι, είναι πολύ δύσκολο και χρωματικά είναι περίεργο αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα χρώματα και μου αρέσει που δοκιμάζει. Και ξέρω ότι δεν το έχει. Και τώρα ερχόμαστε στο Στέλιο. Ναι, κοίταξε, το καπέλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το γυρίσεις, να βάλεις μέσα πασχαλινά αυγά, πολύ ωραία σοκολατένια. Να βάλεις και ένα ωραίο περιτύλιγμα και να έχεις βαφτιστήρια. Έχεις. Έχω. Ωραία, να πας έτσι χαροπίντημένη, να του δώσεις τα βουλάκια τους για να μην το πετάξει, γιατί δεν μου άρεσε να πετάμε ρούχα και αξεσουάρ. Εντάξει, ναι. Αυτή είναι η χρήση του αυτού του καπέλου, δεν σου πάει καθόλου. Πάρα πολύ ωραία φούστα. Θα προτιμούσα να τη φοράς με ένα πουκάμισο και ένα μπόμπερ από πάνω σε άλλο χρώμα, γιατί το κόκκινο με το πράσινο μου θυμίζουν πολύ Χριστούγεννα και εξωτικά και τέτοια πράγματα. Και έχεις βάλει και αυτές τις μπότες που έχουν αυτό το πράσινο, που επίσης κάνει λίγο εξωτικό. Ναι. Θα μπορούσε να είναι πολύ ωραία εικόνα. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου εμένα που έχεις φέρει. Σίγουρα δεν μπορώ να σε δώσω μια κρουαζιέρα το Δεκέμβριο. Ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι και εσύ είχες μια δύσκολη εβδομάδα, όπως και άλλα κορίτσια, και όλες δικαιούστε να έχετε μια δύσκολη εβδομάδα. Όμως θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι στα άλλα κορίτσια. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. 9,4 είναι τελικά η τελική βαθμολογία για σήμερα, Εμιλία. Μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Κατερινάκη. Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά. Όντως είσαι στο Αριστοτέλειο πάνω, Θεσσαλονίκη? Όχι, νόμιζα με το τραγούδι και το ντύσιμο. Και το τραγούδι και το ντύσιμο και απ' όλα.
πού σε βρίσκουμε. Λοιπόν, εμένα το αγόρι μου είναι μπασίστας. Ναι. Τους απονεμήθηκε χρυσός δίσκος και πάμε να το γλεντήσουμε τώρα έξω. Πολύ ωραίο είναι αυτό, όχι εκεί που τους έγινε η απονομή. Όχι, όχι, βγαίνουμε έξω εμείς τώρα. Εγώ, εντάξει, το αγόρι μου και κάτι φίλοι. Λοιπόν, η Βασιλική με τον μπασίστα βγαίνουν έξω και με κάτι φίλους. Εσείς μέσα ματρωμένες εδώ στο My Style Rocks, εγώ γράφετε βαθμολογίες. Νικόλ, έβαλες 2. Έβαλα 2, λοιπόν, Βασιλική. Σήμερα μου αρέσεις αρκετά. Έχεις να πεις πάρα πολύ και το έφαγες. Ναι, γιατί με χαλάει πολύ το λευκό παντελόνι. Ναι. Αν ήταν κάτι άλλο, για μένα θα παίρνεις πολύ πολύ πιο ψηλό. Να, ψηλή βαθμολογία. Άμα έβαζα στενό, θα μου λέγατε ότι φαίνονται τα παντελόνια άλλη... μου λεπτά. Γι' αυτό και το σκέφτηκα. Άλλη... Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν θέλω στενό. Θέλω κάτι άλλο σε χρώμα. Εμένα γενικά δεν μου αρέσει πολύ το λευκό του τζιν. Πουθενά. Πουθενά. Σε κανέναν. Σε κανέναν άνθρωπο. Λατρεύω την κορδέλα, είναι πολύ ωραία, ήθελα να τη βάλω κι εγώ. Μ' αρέσει γενικά ο όγκος του δερμάτου. Είσαι ωραία. Ευχαριστώ. Είσαι ωραία, το βλέπω το στάιλινγκ. Δεν με τρελαίνει. Με χαλάει απίστευτα πολύ το τζιν το λευκό και η τσάντα. Βλέπω ότι έχεις αρχίσει και κάνεις μια νέα αρχή με τα look σου. Σε βλέπω πολύ ανανεωμένη και θα ήθελα πάρα πολύ αυτή την αρχή να την κάναμε και μεταξύ μας όλες. Μια καινούργια αρχή, χωρίς τσακωμούς και χωρίς τίποτα. Θεωρώ ότι όλα μπορούν να λυθούν, αρκεί να θέλουμε. Κοίταξε, και εγώ πιστεύω ότι όσο είμαστε αντικειμενικές, όσο μπορούμε να είμαστε αντικειμενικές... Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Μπορεί να γίνει αυτό. Και συμφωνώ. Εγώ έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι και χαβαλέ κάνω και γιατί μια χαρά είμαι. Δεν βοηθάει κανέναν να έρχεται σε ένα παιχνίδι και να έρχεται με κατεβασμένα μούτρα και μισή καρδιά, γιατί ξέρει ότι θα, συμφωνώ, εκτός από την κριτική που είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολη, να έχει και όλα αυτά backstage. Κοίταξε, για μένα ήταν αυτό που περιγράφεις τις προηγούμενες 2 εβδομάδες, έτσι, οπότε καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λες. Καταλαβαίνω ότι είναι και εσύ το δύσκολο. Έχεις βιώσει, καταλαβαίνω ότι και κάποιες άλλες κοπέλες το έχουν βιώσει όπως σένα. Το θέμα είναι από κάποιον να γίνει μια αρχή και να σταματήσουν όλα αυτά. Εντάξει, Νικόλ. Εγώ είμαι ανοιχτή. Εγώ νομίζω έχει γίνει αυτή η αρχή. Θες να σου το αποδείξω. Ναι, αμέ. Σου βάλει Χριστιανά 3. Ναι. Εμένα που αγκαλιαστήκαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Βεβαίως. Δεν το ξεχνώ. Δεν ξεχνούνται αυτά. Γίνονται μια φορά. Καλά. Δεν αγκαλιαστήκατε και έτσι. Εγκάρδια να πει. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πιο πολύ από άλλες φορές η Βασιλική. Μ' αρέσει το φάρδος του παντελονιού. Θεωρώ πως πάνε πάρα πολύ αυτά τα παντελόνια. Δεν το το ξέρα, άμα μου πάνε να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν τα φόραρα, τώρα τα έβαλα. Και αυτό και το line που έβαλα στα προηγούμενα. Ναι. Ήταν έτσι παρόμοια γραμμή, αλλά αυτό είναι πιο καλό στη μέση. Θεωρώ πως σου πάνε. Αυτό είναι καλύτερο. Επίσης, άκου τι δεν μου αρέσει τώρα. Δεν μου αρέσει το ζιβάγκο, γιατί δίνει ένα άλλο ύφος στην εικόνα σου. Η τσάντα, καθόλου, με τίποτα, δεν θα την επέλεγα. Τι θα έβαζες. Όχι, θες το λέω τώρα για να... Τι, κάτι που δεν έχω σκεφτεί εγώ, ας πούμε, να μου πείτε. Γι' αυτό ρωτάω. Κάποια άλλη... Πώς. Δεν είναι στο ύφος με τα υπόλοιπα ρούχα αυτή η τσάντα. Ούτε το ζιβάγκο. Εντάξει, 3 της έβαλα. Τα χαρά. Καλά, το συζητάς. Εδώ έχουμε μεγάλες στιγμές τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν σκάσει και φωτοβολίδες. Και διάλογο και προτάσεις. Ναι, ναι, ναι. Και ευγένεια. Ένα πράγμα. Και... Τι θα ήθελες, τι θα μου πρότεινες, πες μου, το εννοώ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα εδώ. Εγώ νομίζω ότι σε άλλη εκπομπή τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Είναι και μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, 2,3 είναι αμέσως ώρας. Μπορείς να πας στη θέση σου εκεί. Γεια σας, τι κάνετε. Και να ξεκινήσουμε με το Στέλιο. Μου αρέσεις. Είναι πολύ ωραίο look. Είναι ό,τι πρέπει για την εποχή. Δεν είναι ούτε πολύ... Τώρα δεν πας. Τώρα, ναι. Είπα και εγώ πας και στο Δεκέμβρη. Λοιπόν, ωραίο τζάκετ που δεν έχει εποχή. Με το λευκό το κάνεις πιο ανοιξιάτικο. Ωραίο το ζιβάγκο τόσο όσο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου και σου πάει πάρα πολύ κορδέλα. Ωραία τσάντα, ωραία παπούτσια. Λίγο πιο ταλαιπωρημένα θα τα ήθελα σε αυτή την εικόνα. Ναι. Όχι τόσο γυαλιστερά και καινούργια όλα. Είναι το μόνο που με... Λίγο δεν μου αρέσει πολύ που είναι όλα τόσο καινούργια, ναι, τα συγκεκριμένα κομμάτια.
αυτό είναι καινούργιο, αυτά τα έχω. Απλά. Ναι, φαίνονται όλα πολύ καθαρά, πολύ καλογιαλισμένα, που έτσι πρέπει να είναι γενικά τα ρούχα. Αλλά σε αυτήν την εικόνα, ένα χάλασμα θα το ήθελα να φέρονται λίγο πιο φορεμένα. Όχι βρώμικα, λίγο πιο φορεμένα, πιο χρησιμοποιημένα, να έχουν ένα χαρακτήρα έτσι πιο ροκ. Γιατί ό,τι γυαλίζει δεν είναι ροκ. Κάτι να γυαλίσει. Ωραία είσαι. Ωραία είσαι, λοιπόν, Βασιλική. Δύο. Α, ευχαριστώ. Εντάξει. Δημήτρη. Βασιλική μου. Το μπουφάν είναι δερματίνη και εγώ δεν συμπαθώ καθόλου τη δερματίνη σε μπουφάν τα οποία πρέπει να είναι στα κάτω και να στέκονται καλά. Mm. Θέλει κάτι άλλο είδος από δέρμα, τέλος πάντων. Αλλά παλιά που είχαν οι δικοί μου, δηλαδή. Μήλου, αυτά που έχεις φέρει. Ναι, αυτά τα πορτοκάλια μήλα. Άμα σας έλεγα τώρα ότι είναι μήλου, δεν θα σας έστελνα. Τον έχετε στείλει πολύ καιρό, να ξέρετε. Μέχρι και τσάι, βασικά. Ναι, είναι δέρμα. Αλλά θα πήγαινα και για μήλα. Δέρμα μήλου. Εμένα για ανανά μου φαίνεται. Ει, να. Αυτό εννοείς. Όχι, ανανά. Το κατάλαβα, Στέλιο μου. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Είναι πολύ ωραίο το look αυτό το rock που λοιπόν σου πάει πάρα πολύ. Αυτό με τις βάτες πια το έχεις τερματίσει. Γιατί μα σου πάει, και από την στιγμή που γύρισες η πιο ωραία Βασιλική και ειδικά εδώ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, μάλλον δεν με αφορά κιόλας. Μπορώ να σας πω. Κουρεύτηκα και έβαλα βλεφαρίδες extension. Είσαι πάρα πολύ όμορφη και σου πάει και αυτό το look πάρα πολύ. Τα γαντάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω ίδια για τη μηχανή, να ξέρεις. Ναι. Ωραία, θα προτιμούσα λίγο το jean που και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Να το έχεις ίσως λίγο πιο μακρύ, δηλαδή μην ανεβάζεις το ρεβέρ τόσο γιατί είναι λίγο αμήχανο. Εδώ. Μία στέκεται πάνω από την πότα, μία μπαίνει ναι, μέσα. Ναι, αλλά μετά την κάλυπτα, αυτό σκεφτόμουν. Και εκεί που το έχεις είναι σωστό, αλλά κάθεται πάνω στην πότα μία. Και μετά από στέκεται. Μέσα έβγαινε. Γι' αυτό. Εκεί. Εκεί. Εκεί τα βλέπεις τι κάνει. Ναι. Ίσως πιο μακρύ θα ήθελα. Λοιπόν. Και τι μουσική ροκ είπες. Το αγόρι μου είναι μπασίστας pop rock συγκροτήματος. Αλήθεια. Ναι. Και εκεί που θα πας εσύ κι άλλοι δύο. Έχει και φίλοι. Και το συγκρότημα. Τρεις και ο Κούκος, παιδί μου. Άντε, τρεις και ο Κούκος, ξηγόρε, ναι. Παιδιά. Δεν μπορώ πιο μέσα. Δηλαδή, δεν δηλαδή, έχει σκεφτεί δηλαδή ότι μπορεί να μην είναι πολύ επιτυχημένα κάποια. Δεν μπορώ. Όχι, όχι, είναι πάντα επιτυχημένα. Α, okay. Η Κατερίνα πάντα γελάει από ευγένεια μαζί μου. Ευχαριστώ. Μάναγαρ. Βασιλική μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το look σου. Είναι από τα αγαπημένα μου που έχεις φέρει. Είναι και το αγαπημένο μου σήμερα. Θεωρώ ότι είναι το πιο κοντινό σε μια γυναίκα να το δει, να βγει, να πάει για ποτό, να πάει βόλτα. Έχεις βάλει κάποια αξεσουάρ που είναι έτσι λίγο πιο αστραφτερά για να το κάνεις για ποτό, πιο βραδινό. Αλλά παράλληλα είναι και ένα χρηστικό look. Έχει και ενδιαφέρον. Έχεις βάλει και πολλά αξεσουάρ. Έχεις γάντια, έχεις κορδέλα, έχεις κουλαρίκια. Το έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Πράγματι, είναι ένα απλό look. Δεν είναι κάτι που θα πεις πω, θα τρελαθώ τι έφερε σήμερα η Βασιλική, αλλά είναι ένα ολόσωστο look, πολύ ωραίο, μετρημένο, ασπρόμαυρο και μπορεί οποιοδήποτε γυναίκα να το φορέσει και να πάει μια βόλτα. Επιτέλους, δηλαδή, να δούμε και ένα τέτοιο look. Τρία. Ευχαριστώ. 9,3 είναι πολύ ψηλή βαθμολογία. Να χαρά είναι. Γεια, κάθισε παρακαλώ, Βασιλική μου, παιδί μου. Οπότε πάμε να δούμε τώρα που τελείωσε το διαγωνιστικό μέρος, ποια είναι η σημερινή νικήτρια και ποια θα πάρει δηλαδή έναν έξτρα βαθμό για την επόμενη εκπομπή. Είναι η Ειρήνη Παπαβασιλείου με 10,1. Είναι η δεύτερη φορά στη σειρά που κερδίζει η Ειρήνη. Αμέσως μετά είναι η Μιλία με 9,4. Η Σελένη, που τις ευχόμαστε περαστικά και την περιμένουμε πώς και πώς βεβαίωσουν στη τελευταία θέση για τη λύπη. Αλλά αμέσως μετά είναι η Ρέινα με 4,9. Ειρήνη μου, έλα εδώ. Πολύ δυνατά το πάμε. Δυνατά με. Όχι δυνατά με. Μιλάμε τώρα για πολύ. Έχουμε δυνατά. Φορτσάρει ιδιαίτερα. Να σου πω τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Είσαι η μοναδική που δεν έχει ξεκινήσει από την αρχή και έχει παραμείνει έτσι, δεν είναι. Ως νέα προσθήκη. Α. Η Ειρήνη, ναι. Ναι. Ναι, ναι, είναι η μοναδική. Βέβαια. Εγώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Να πω ότι ναι, έχει ένα μυαλό πολύ δημιουργικό, αλλά στάθηκε πολύ τυχερή γιατί είναι μια εβδομάδα
μάλλον δύο εβδομάδες που τα κορίτσια τα άλλα λες και έχουν πάθει καθίζηση. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή το 10,1 σε είναι... άλλες εβδομάδες πριν την Ειρήνη ναι. ήταν ένας βαθμός μέτριος. Σωστό. Είναι αλήθεια. Ήταν 15, έχουμε φτάσει 16, έχεις δίκιο σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει τώρα είναι αυτή η εβδομάδα και σε αυτή την εβδομάδα είναι η δεύτερη σερή νίκη που κάνεις. Οπότε ένας ακόμα έξτρα βαθμός για το επόμενο επεισόδιο του My Style Rocks που είναι τον καλά μας. Μπορείς να κάνεις την πασαρέλα σου, Ειρήνη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.